Ωραία. Εντάξει. Τώρα γράφει κιόλας. Εξαιρετικά. Λοιπόν, και να κατεβάσω το κανάλι. Ωραία. Λοιπόν, αυτό να το κάνω. Τι να το κάνω αυτό. Να το κάνω. Να το βάλω εδώ. Το βάλω έτσι. Οφό. Λοιπόν. Σήμερα τώρα θα σας απαγγείλω από το, από το κόμμα των πελατών το πρόγραμμα. Εδώ. Στείλω και το link. Ορίστε. Τα βασικά στοιχεία, έτσι, επειδή ξέρω ότι είναι too long leader and read και δεν το διαβάσει κανένας, ούτε εγώ διάβασα, όλο, διάβασα τα βασικά, διάβασα, όλο, ναι, διάβασα, σχεδόν όλο, τέλος πάντων. Το intro μου έχει φτάσει στο 11, όχι, στο 14% και θέλει άλλα 199 λεπτά. Έχω κάνει φελιά γερή σήμερα, στο γάμισετε. Το βάλα στο server link το power director που έχω κατεβάσει σπασμένο να ανέβει κατευθείαν στο YouTube, πήγα να φάω. Τη μαλακιά του κομπιούτερ έκανα, πήγε σε μπήκε σε mode τέτοιο, ρε, το τέτοιο, το standby όπως το λένε και τα λοιπά. Οπότε σταμάτησα να ανεβάσω στο YouTube και πέρα τα αρχίδια μου. Τέλος πάντων. Γάμισε τα. Λοιπόν, θα το δείτε και αύριο, ρε μαλακιά, εντάξει, σιγά, στο YouTube είναι. Αυτό είναι το πράγμα του Ιντερνετ. Ακόμα. Ακόμα μπορούμε να έχουμε YouTube και να ανεβάζουμε τη μαλακιά θέλουμε. Και άμα στο έχουμε τα γραγκάσα, τέλος πάντων. Λοιπόν, εντάξει, λοιπόν, περιοδικό ακόμα. Ας μην παρέλκουμε από το στόχο μας από τις... λοιπόν, η ιδρυτική διακήρυξη του κόμματος, μπλα 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 μπλα, ελεύθερη πρόσβαση στον προσώπο στην ανθρώπινη γνώση, πολιτισμό, ναι, αυτό που λέμε και εμείς, σεβασμός προσωπικής ελευθερίας, ελευθερίας έκφρασης, ιδιωτική ζωή, απόρριτο επικοινωνιών, προστασία προσώπου, πληροφοριακός αυτοκαθορισμός, δηλαδή να μπω εγώ άμα θέλω να λέγω με Βλαδίμηρος Βεδόπουλος, άμα θέλω να λέγω με Ράνταλς και Φιχτονίδης, άμα θέλω να λέγω με Σοφία Αναστοπούλου, άμα θέλω να λέγω με Χίτλερ, εντάξει, με δικαίωμά μου, δεν είμαι υποχρεωμένος να λέω στο Facebook ότι με λένε Γιώργο Δημοσθενιάδη, όχι δεν με λένε, εντάξει λέμε τώρα έτσι. Λοιπόν, πέρασα η δημοκρατία. Ναι, δηλαδή να πέρασουμε λίγο και στο θέμα με το διαδίκτυο να μπορούμε να ψηφίζουμε, δηλαδή σιγά σιγά βέβαια. Γιατί ακόμα δεν θα μας φάμε σε λίγο. Πέρασα το συμμετοχή. Να μπορούμε να μείνουμε και ανώνυμοι όταν ψηφίζουμε. Εδώ είναι το θέμα της ανωνυμίας λογιού, όλη την ώρα. Το θέτω είναι αυτό το θέμα της ανωνυμίας, δηλαδή να υπάρχει αν όταν σε φύζεις, θα μου πεις βέβαια πώς θα γίνει αυτό. Ναι, το λένε αυτό ότι μέχρι να γίνει η κατάλληλη τεχνολογία κτλ. Ότι πρέπει να... εντάξει. Αλλά όμως το κάνουμε και μια στιγμή τεχνολογία με ότι ψήφισες και δεν ψήφισες πέντε φορές, αλλά είμαστε ανώνυμος. Δηλαδή να μην γίνεται ο σπαμ, ξέρω που γίνεται στο... στα ψηφοφορίες που, κάνουμε... που τρολάρουμε. Εντάξει. Αλλά μπορείς να είσαι και ανώνυμος. Λοιπόν. Τέλος είναι αυτό. Τέλος πάντων. Λοιπόν. Συμμετοχή. Κλειδί προσώπων. Ναι. Προσφοβόρια το κάλυπη μέχρι οι επιστημονικές τεχνολογικές εξελίξεις να μας οδηγήσουν σε ένα σύστημα ανακτού κώδικα το οποίο θα εγγυάται ταυτόχρονα ανωνυμία και επαληθευσιμότητα. Απλή αναλογική κτλ. Κτλ. Και πιθανότητα να έχουμε καλύτερους τρόπους για λήψη αποφάσεων, δηλαδή liquid feedback, τέλος πάντων. Λοιπόν, προστασία προς δεδομένων. Τα δικαιώματα στην ιδιωτική ζωή και το απόρριτο των επικοινωνιών αποτελούν βασικά θεμέλια μιας σύγχρονης δημοκρατικής κοινωνίας, μπλα μπλα μπλα, ναι. Βέβαια, εδώ υπάρχει μια ψηλοπαγίδα, ξέρω εγώ. Για το όταν λέμε ότι να υπάρχει σοβαρός λόγος για να αρθεί η ανωνυμία, ξέρω εγώ, εντάξει, τώρα αν το κάνουμε κανένα στάλινα πάνω, ξέρεις, θα βρίσκει πάντα σοβαρός λόγος. Εντάξει, αλλά αυτό είναι σε κάθε πανεπιστημιακή κίνηση. Η πιθανότητα να βγει ο στάλινα πάνω πάντα παρούσε. Να έρθει και στο δερματικό λίγο στάλινα, τέλος πάντων. Σε κάθε πολύ δικαίωμα ανωνυμία, δικαίωμα στην ανωνυμία, η διαβίβαση δεδομένων προσωπικών χαρακτήρα από το κράτος στον ιδιωτικό τομέα πρέπει να απαγορεύεται, απόρριτο επικοινωνιών κτλ. Ναι. Διαφάνεια κράτους και δημόσιας διοίκησης,
να μπορούμε να βλέπουμε τι γίνεται με το κράτος, όποιος γουστάρει, έτσι, γιατί γουστάρει και χωρίς κανένα λόγο. Αν δεν μπορούμε να το κάνουμε, να υπάρχει λόγος, ξέρω εγώ, ένα πορτάκι να φάθησε ύπ. Εντάξει. Δεσμεύεται να... Λοιπόν, το εδώ να περάσουμε στο τομέα της αστυνομίας, που πιστεύω ξέρω ότι έχετε πολύ. Οι προτάσεις να ασχοληθούν με τα δικά μας των ζώων, κάθε ζώο μπορεί να κάνει να κατεβάλει μουσική τζάμπα, ορίστε. Κόλλα το λέει Κέιτ. Κέιτ, κοίτα, λοιπόν, θα πάμε μετά στα ζώα. Θύμισε με λίγο στα ζώα. Γιατί έχει πάρα πολλές προεκτάσεις το θέμα της, των πειρατών κλπ. Τι να δεν ακούω άλλο. Το πούμε άλλο, εμένα μου κόλλησε, ελπίζω να μην κόλλησε. Λοιπόν, οκ. Τι να αλλάξω και να φύγω. Τέλος πάντων, λοιπόν, το αισθητικό λέει τίποτα για την κουλευτική αποζημίωση. Περίμενε, φτάσουμε και εδώ πέρα. Γεια σου Νίκ. Λοιπόν, είχαμε μείνει στην αστυνομία. Τώρα πήγα στην αστυνομία, έτσι. Και εδώ έχει κάποια ουσιαστικά πράγματα. Βασικά, δεν ξέρω πριν, που κάπου λέει... Όχι, το λέει μετά, εντάξει, το λέει μετά. Γιατί λέει ότι δεν αναγνωρίζει... Θα το πω μετά, λοιπόν. Πού είχαμε μείνει. Αστυνομία, ναι. Δεσμεύεται να επιδιώξει την υποχρέωση σήμανσης για όλους ανεξαρτήτως τους αστυνομικούς. Όλοι οφείλουν να φέρουν ορατή και αναγνώσιμη από μακριά σήμανση με τη μορφή αριθμού, ο οποίος μπορεί ακόμα και να αλλάζει κατά καιρούς, αλλά να είναι πάντα κατεγραμμένος από τις περασταμένες του αστυνομικού. Και έτσι, άμα συμπλακώσει κανένα ματάς, να πάει να πεις κύριοι βουλευτές, κύριοι άνθρωποι που ψηφίζετε, ο τάδε μπάτσος με πλάκο στο ξύλο. Το νούμερο ΑΒ103. Ξέρω εγώ. Είναι κάτι λογικό, πιστεύω. Δεν λέω ότι είναι απόλυτα σωστό, ξέρω ότι είναι απόλυτο. Δεν κάνω τίποτα από αυτά που έχουν βάλει. Δεν είναι απόλυτο ή σίγουρο ή έτοιμο. Φτιάχνουν το όλο, ξέρω εγώ. Είναι μια λογική πρόταση, πιστεύω. Παρακάτω. Αστυνομία αυτά. Γιατί θα μου πει είναι αναρχική, μα δεν πρέπει να υπάρχει αστυνομία. Λίγο δύσκολο να υπάρχει αστυνομία, ξέρεις, στην ελληνική κοινωνία σύγχρονα κτλ. Τέλος πάντων, λοιπόν, η παραβίαση της παραπάνω νομοθεσίας πρέπει να τιμωρείται αυστηρά κτλ. Ενίσχυση στο λογαριασμό των εξουσιών, κάτι έχω στο μέσα, τι λέτε. Αυτό δεν ξέρω πριν. Μου λέει κι ένας, αλλά. Α, ο τέτοιος. Μισό λεπτό να του πω κάτι. Ωραία. Λοιπόν, ενίσχυση διαχωρισμού εξουσιών, ανεξαρτησία δικαστικής εξουσίας, συμμετοχή πολιτών στην νομοθετική εξουσία, οι δικαστές να έχουν τα κανονικά μέσα και ανθρώπινο δικαίωμα για να μπορούν να κάνουν δουλειά τους γρήγορα και να μην έχουμε φαινόμενα, ξέρω εγώ, ο Μάκης μπήκε, βγήκε, πήγε Σκόπια και δεν ξέρουμε τι έγινε ο Μάκης. Έτσι. Πυροτοφυλακή σε μια λαϊκή εξουσία θα είναι κοντά στο πολίτη, να το λέμε αυτά. Ναι, ορίστε. Η αστυνομία, δεν είναι αστυνομία. Ο μπάτσος που κάνει την κουστά, ξέρω εγώ. Άμα κάνει την κουστά, είναι άλλος. Ο νούμερο 135 με πλάκα στο ξύλο. Πρέπει να αναμυθεί. Τέλεια. Όλα τα μετά. Λοιπόν, τώρα που ο κόσμος θα έχει να φάει, θα δούμε πολλές γατούλες στη φάδα. Ισχύει. Τι να κάνουμε. Παραπέρα. Δημοκρατία στη Βουλή. Είμαστε ενάντια στη διαφοροποίηση βουλευτών και υπουργών από απλούς πολίτες. Πιστεύουμε στην πραγματική ισονομία. Όλοι οι πολίτες είναι ενώπιον του νόμου. Έτσι. Να μην υπάρχει κομματική πειθαρχία. Να μην υπάρχει μη ευθύνη υπουργών. Η μισθή, ξέρω, μισθή βουλευτών. Είναι κάτι που μπορεί να συζητηθεί από το λαό. Και να πούμε, κύριοι, αποφασίζει ο λαός, εμείς ο λαός αποφασίζουμε ότι οι βουλευτές αξίζουν να παίρνουν 100 ευρώ το μήνα. Και όποιος γουστάρει να πάει. Εντάξει, λοιπόν. Τι άλλο. Λοιπόν, μετά ελεύθερο λογισμικό και ανοιχτά πρότυπα. Προώθηση ελεύθερου λογισμικού. Έτσι. Δεν νομίζω να χρειάζεται να αναλύσω περαιτέρω αυτό το θέμα, εντάξει.
δεν χρειάζεται να πληρώνουμε τη Microsoft. Να βάλουμε ένα Linux, να βάλουμε ένα Ubuntu, όλοι ξέρω. Θα κάνω το κάτω που λέω και στο forum ότι είναι ωραίο. Γιατί πρέπει να πληρώνουμε τη Microsoft ή να λέμε, ξέρω, δεν είναι καλά τα Linux ακόμα, δεν ξέρω τι. Τα πανεπιστήμια τι τα έχουμε, δεν μπορούμε να καταλάβουμε. Δηλαδή έχουμε πανεπιστήμια, ξέρω, πρέπει να κάνουμε μια έρευνα, να βάλουμε ένα σωστό πρόγραμμα ελεύθερο ελληνικό και το δημόσιο. Χαίστε με. Λοιπόν, πώς θα. Λοιπόν, αν χρειαστεί, έχουμε την πείρα να οργανώσουμε συζήτηση και όχι να φάμε τα τσουράκια ή να βοηθούμε ξανά. Ναι, ναι. Εγώ αυτό το θέμα το φαρέτω, θα το είπα το εξάρχεια. Που μου λέει θα κάνουμε εξάρχεια και το εξάρχεια που κάνω κλπ. Να δω τι θα τρώτε. Στα εξάρχεια θέλω. Λοιπόν, πρόσπαθα να μεγαλύνει πόσο αρχίζω να συμπαθώ τα σκυλάκια. λοιπόν, τι είναι, ναι. Γεια σου Κλαμπάτσα. Συνεχίζω Κλαμπάτσα με τον αλόγο το Δημοκρατικό Κόμμα. Δεν έχασα στην που την εισαγωγή, γιατί δεν έχει ανέβει η εισαγωγή. Έχω δει φίλε. Λοιπόν. Ελεύθερη πρόσβαση σε δημόσια πληροφορία. Δεν το έχω πολλά πράγματα να πω. Να μπορώ να ανεβάζω και να κατεβάζω κάτι από το YouTube και να το ξανανεβάζω, όχι όπως τώρα που έχω ανεβάσει, που στα 3 από τα 11 πλέον ήτρο μου, δεν ξέρω στον 11 που θα μου βάλουν, ξέρω εγώ, μου έχουν βγάλει ότι έχω βάρει κάτι παραδέσκο πειράτη και μπορεί να πας την μέρα να το κατεβάσουν, ξέρεις. Στα ήτρο ξέρω εγώ, είναι άκυρα, τέλος πάντων. Ναι, δεν το λες. Λοιπόν, λοιπόν, η ψηφιακή πληροφορία περιεχόμενο παράγεται από δημόσιους ή με δημόσια χρηματοδότηση διατίθεται δωρεάν στο κοινό. Έτσι. Η διαθεσιμότητα δεν πρέπει να παραδοποιείται από αιτήσεις, άδειες, τέλη, τεχνικά μέσα. Αυτό που λέγεται YouTube. Εντάξει. Εξαίρεση από τα παραπάνω μπορεί να γίνονται μόνο οι ασφαλείς λόγους οι οποίοι πρέπει να υποβάλλονται εγγράφως σε κάθε συγκεκριμένη περίπτωση. Δεν μπορώ να σκεφτώ κάποιον τώρα, αλλά κάποιος θα υπάρχει λογικά. Ελεύθερες δημοκρατικά ενδεχόμενες τεχνικές υποδομές. Πληροφορικά πληροφορία, μπλα. Να εμποδίζεται να συγκεντρωθούν στα χέρια λίγων τα συστήματα, τα δεδομένα και οι υποδομές εξασφαλίζονται σε όλες τις ελευθερίες της προστασίας της δικής ζωής. Εντάξει, αυτό είναι λίγο αέριστο βέβαια, αλλά γενικά αέριστο είναι στο κόμμα των παιδιών, γιατί είναι καινούργιο. Οπότε εντάξει. Copyright και προσωπική αναπαραγωγή και DRM. Αυτά δεν θα χρειάζεται να τα αναλύσω. Πιστεύω εντάξει, το βασικό θέμα το κόμμα είναι το copyright. Απλά το copyright έχει κάποιες προεκτάσεις, θα έλεγα. Αυτό που λέω εγώ. Τώρα το ξέρω να ακούσει η οθόνη μου. Προεκτάσεις. Δεν με φαίνεται που μου έχει βάλει, δεν ξέρω, μου έχει κόλλησει σε μένα η οθόνη μου. Ξέρω να τα ακούγαμε. Δεν τα ακούγαμε. Τέλος πάντων, δεν το λες. Λοιπόν, το copyright δεν χρειάζεται να λύσω στο copyright ως copyright. Τους κάνεις ο Bill Gates, ξέρω εγώ, ή ο καλό ψεύφο, ο Τζόμπ, ξέρω εγώ, που ψόφισε και μας άφησε. Δεν νομίζω να θες copyright, ξέρω εγώ. Εντάξει. Έχω βγάλει 11 intro, το 11 ανεβαίνει. Και δεν είναι απλή αυτό που βγάζω. Το βγάζω τσόμπα. Οπότε, στο μπουτσό μου. Πατέντες και ιδιωτικά μονοπόλια. Αυτό είναι η προέκταση του copyright στην πραγματική ζωή. Πατέντες ως εγγύης του κράτους στα ιδιωτικά μονοπόλια αντιπροσωπεύουν ουσιαστικά ένα τεχνητό περιορισμό της γενικής ερμηνείας. Ναι, οπότε δεν πρέπει να έχουν πατέντες, ξέρω εγώ, να λέει τάδε εταιρεία είναι δικαίωμα μου αυτή η πατέντα. Οπότε, άμα αντιγράψεις το φάρμακο, είσαι παράνομος και σε καταγγέλλω. Είναι κάθε φάρμακα που λέει εδώ πέρα. Ευκαιρία κατάχρηση των εμπλεμάτων ευρεσιτεχνίας πρέπει να σταματήσει. Η κατάσταση ευρεσιτεχνιών για σήματα πράγματα ακόμη για να εμποδιστεί ο ανταγωνισμός. Π.χ. το happy birthday του γιου νομίζω το Hugh Warner. Τα πνευματικά δικαιώματα. Δεν μπορείς να βάλεις την ταινία σου happy birthday του γιου. Πρέπει να πληρώσεις τη Warner. Λοιπόν. Αυτό είναι από το στυλ της φιλμ, την ταινία. Θέλω να πω. Λοιπόν, οικονομία. Για να δω τι λέω τώρα, για να συνεχίσω με την οικονομία μετά. Λοιπόν, οικονομία.
λίγο πιο καθαρά. Είναι μια καλή πρόταση, το λίγο καθαρά. Λοιπόν, το πρόγραμμα θα βελτιωθεί μετά τις παρεμβάσεις Βιδόπουλου. Ναι, ισχύει, εντάξει. Για τη χρήση των όρων Βιδόπουλου χρειάζεται κοπηρέα. Όχι βέβαια. Όχι βέβαια. Αυτό είναι το, λέμε, ο ψηφιακός αυτοπροσδιορισμός. Να μπορεί να λέγουν Βιδόπουλου, να μπορεί να λέει σε φλαπούτας, να μπορεί να λέει χτίνα και να μην χρειάζεται να δώσει αναφορά στο Facebook γιατί έχει βάλει όνομα ο Αράπης άργησε μια μέρα, ξέρω εγώ. Γιατί έτσι γούσταρε. Όσο απλά. Τέλος πάντων. Λοιπόν. Να με καταλάβετε θα. Δεν καταλαβαίνω όλα που λες. Εντάξει, είναι λίγο κλασικό το φαινόμενο, μην καταλαβαίνετε. Λοιπόν. Δεν έχω κομπήρα, δεν έχω πάει σε κανένα τέτοιο να πω κύριε Βιδόπουλος, το όνομα το έχω εγώ και όχι κανένας άλλος. Δεν υπάρχει κάτι κυρωμένο το Βιδόπουλος. Άρα. Και ο Πότμος μπορεί αύριο την άλλη να γράφει ως Βιδόπουλος. Είναι το δικαίωμά του. Λοιπόν, πάμε στην οικονομία. Στο κόμμα των πελατών. Η λειτουργία του κράτους. Μπλα μπλα μπλα, ναι. Διαφάνεια. Απόδοση των ευθυνών. Κατά πόλεμη διαφθοράς. Εδώ έχει ένα καλό. Θα το βρω, θα σας το πω τώρα. Χρήση είναι διαχωρισμένες. Εδώ το έχει εδώ το καλό. Εκεί που η δημόσια πληροφορία είναι ελεύθερη, τα πρόσεχε που αξιοποιούν τις ευκαιρίες να προσφέρουν δωρεάν η πληρωμή υπηρεσίες στους συμπολίτες τους. Ταυτόχρονα εκεί που η πρόσβαση στη δημόσια πληροφορία είναι ελεύθερη και διαφάνεια κανόνας, ο λειτουργικός έλεγχος του κράτους, του χρέους, του, ναι, είναι δικαίωμα των πολιτών της χώρας. Ναι, γενικά πρέπει να υπάρχει ένα άδειγμα στην οικονομία. Τα λέγες, δεν ξέρω αν τα λέγες παρακάτω, τα λέγες προηγούμενη βερσιόν ότι μπορούμε να βάλουμε ένα κατώτερο εισόδημα διαβίωσης. Δηλαδή να λέμε ότι κάθε άνθρωπος για να ζήσει χρειάζεται 300 ευρώ για να έχει να φάει, να έχει να κοιμηθεί, να έχει τα βασικά του και αν αρκείται σε αυτό, ok, να μπορεί μετά να το παίρνει αυτό να κάνει κάποιες εργασίες για το κοινό καλό. Έτσι. Θα γίνει φέροντα, παίζει εξουσία και φάγκα. Δεν ξέρω, ρε πέρας, δεν ξέρω. Τι έλεγα, ναι. Και τις υπόλοιπες ώρες ή να γράφει σε blog ή να κάνει τέχνη ή να κάνει δεν ξέρω τι. Αυτό που λέμε τον ουρφ, βασικά. Αυτό που λέμε τον ουρφ. Ότι άμα έχω να φάω, θα κάτσω μετά να κάνω μαλακία στο δραστηριό, έτσι. Άμα δεν έχω χρόνο, όπως η μπάνη. Θα σταματήσω να κάνω μαλακίες στο πρωτοτικό. Ή στο φρέσκο, πλέον, στο φρέσκο, ναι. Αυτό το λέω από τον ουρφ. Ήταν κάποια πραγματικότητα, είναι για μένα. Δεν είστε να αναλύσουμε και πολύ, ξέρω. Εντάξει, δεν τα λέει κανένας, αυτό το πρόβλημα. Τέλος πάντων. Κοίτα, Σπέος, δεν θα πω σε κανένα που δεν ψηφίζει, πήγαινε να ψήφισε. Άμα είσαι μαλακίες και δεν ψηφίζεις, στο μπούτσο μου. Sorry κιόλας. Αλλά έτσι είναι η άποψή μου, λοιπόν. Δημόσια υγεία με τα φάρμακα, έτσι. Πλήρη ασφάλιση όλων. Οι φαρμακές θέσεις δεν χρειάζεται να επενδύουν στην ΕΕ, δεν χρειάζεται και πατέντες γιατί η καταχώρηση της επένδυσης τους με φάρμακων πέφτει όταν φτιάχνονται σε μια ανταγωνιστική αγορά αντί για μονοπόλια, όπως δεν από πατέντες, ενώ η κοινωνία ωφελείται όταν τα κράτη δεν είναι αναγκασμένα να πληρώνουν ακριβά πάντα δαρισμένα φάρμακα. Ναι, οπότε λένε και το ασφαλιστικό. Δικαίωμα ασφαλού ζωής, συμμετοχή στα κοινά, ναι. Να το, όταν, εδώ το λέει, στο δικαίωμα ασφαλού ζωής, λέει αυτό που λέγαμε τώρα μόλις. Όταν ο μόνος τρόπος δημιουργίας εισοδήματος είναι η εργασία, τότε πρέπει να εξασφαλίζεται η δυνατότητα οποιοδήποτε θέλει να εργαστεί, δηλαδή ο μηδενισμός της ακούσιας ανεργίας. Όπως εγώ. Που δεν είναι που δεν θέλω να δουλέψω, δεν θέλω να δουλέψω. Αλλά να δουλέψω. Ενώ κάτι άλλο, τέλος πάντων, να μην είναι παλαβού.
Το πω παραπέρα. Κρατικό είναι φορά να ανοίγει και πέρα. Να πανέβω λίγο εδώ ότι οι πειρατές του 18. Κοίτα να δεις, περίμενε, να το αναλύσω έτσι. Στο 18ο αιώνα οι δικαστές, στο 17ο ξέρω εγώ, φορούσαν κάτι ωραία μαλλιά, άσπρα περούκες, ξέρω εγώ έτσι. Δεν βλέπω κανέναν στον όριο, κανέναν δικαστή πλέον να φοράει περούκα στην Ελλάδα. Έχει, αλλάζει δηλαδή λίγο η ένδυση. Δηλαδή, οι Σομαλοί πειρατές δεν φοράνε καπέλα, ξέρεις. Λοιπόν, δεν έχει πρόγραμμα διακυβέρνηση. Πρώτη με. Έχω απάντηση σε αυτό. Δεν έχει πρόγραμμα διακυβέρνηση και τώρα το φτιάχνει. Έτσι. Εγώ πιστεύω ότι αν υπάρξει μια σωστή συγκρότηση. Ναι, πρόβλημα τρόγκ, έτσι. Σωστή τοποθέτηση και σωστή επιρροή κάποιων ατόμων που έχουν κάποιες γνωστές απόψεις, μπορούμε να επηρεάσουμε και το λόγωμα εν γέννη. Όταν αυτό είναι στα σπάργανα και χωρίς ιδεολογικό υπόβαθρο. Λοιπόν, τέλος πάντων, όπως συνεχίζω με το θέμα της εργασίας, ο παραπάνω στόχος επιτυγχάνεται είτε με τη δημιουργία κρατικών θέσεων εργασίας, είτε με τη δημιουργία θέσεων εργασίας στο ιδιωτικό τομέα. Λοιπόν, για και τώρα και κάποιος τέλος πάντων. Λοιπόν, και τα δύο βέβαια δεν αποτελούν δύο καλές λύσεις. Να βάλω λίγο το intro να παίζει. Να πάρω ένα πιο λόγο ζάι. Ωραία. Πρέπει το να πιω ένα τσάι. Λοιπόν, πάω και λίγο αέρα. Μέτρα να δημιουργεί θέσεις εργασίας στην οικοδομία. Και δηλαδή πήγε εδώ λίγο για την οικοδομία, έτσι. Δηλαδή, και ο Φιντέλ δεν πήγαινε κατευθείαν να κομμουνιστής, υπήρχε ένας ιδιωτικός τομέας, αλλά που σιγά σιγά τον εξαλείψαμε. Τέλος πάντων, αυτά είναι και λίγο κομμουνιστικά θέματα. Τι λέει. Ναι, εντάξει, τίποτα. Ίντρο δεν έχουμε, ρε. Κτίνα, το χτίνα. Αυτό είναι το ίντρο, είναι από το τέτοιο. Από το. Αν βγάλω copyright, γιατί λέξει copyright. Ναι, υπάρχουν copyrights και τελείως copyrights. Τέλος πάντων. Λοιπόν, αυτά είναι από το Minecraft το intro που παίζει. Τέλος πάντων. Λοιπόν, έλεγα. Στο κόμμα των πειρατών Ελλάδας πιστεύουμε ότι αφού στο, αντί να πληρώνουμε για τη δημιουργία θέσης εργασίας στο δημόσιο και να αντιξούμαστε σε ένα περιστροφικό δημόσιο με τεράστια μη μισθολογικά λειτουργικά έξοδα, είναι καλύτερο να εγγυηθούμε σε όλους ένα βασικό εισόδημα διαβίωσης σε μετρητά ή ισοδύναμες παροχές με αντιπαροχή κοινωνικής εργασίας ανάλογα με τις δυνατότητες του καθενός. Αν αυτό δεν είναι κομμουνιστική έστω αναρχική ιδεολογία, πείτε μου να το ξέρω. Το καθένα σύμφωνα με αυτά που μπορεί να προσφέρει στο καθένα σύμφωνα με αυτά που έχει ανάγκη. Ξέρεις. Τέλος πάντων. Λοιπόν, έχουν βγει κορφιρές και λέξεις όπως ποιος κρός. Ναι. Έτσι. Ναι. Λοιπόν. Δεν είναι. Χιάσε με πότε με. Λοιπόν. Είναι πανάρχια ιδέα. Γιατί ο κομμουνισμός δεν υπήρξε, δεν δημιουργήθηκε στην ουσία τώρα τελευταία, είναι από πάντα. Υπήρχε πρωτόγονη κοινωνία όταν υπήρχε μεταδοτική κοινωνία. Υπάρχει το βιβλίο «Η καταγωγή της οικογένειας της ιδιωτικής περιουσίας και του κράτους» του Engels που λέει για την αρχική κοινωνία. Τέλος πάντων, αυτό το αποτύπτω το «From everyone according to his needs, to everyone according to his», ξέρεις αυτό, είναι κλασικό θέμα, δεν είναι μια κλασική αριστερή ιδεολογία, ιδεολόγημα αριστερή, τέλος πάντων, εντάξει, έχετε και αυτό το κόλλημα με τη λέξη αριστερά εσείς στην αρχική, τέλος πάντων. Λοιπόν, τέλος πάντων, συνεχίζω. Λοιπόν, τι έλεγα, κοινωνική εργασία, μπλα. Όμως παρέχουν τη δημόσια ασφάλεια, οι δρόμοι, οι διάφορες υποδομές και τα μεγάλα τμήματα του εκπαιδευτικού συστήματος χωρίς άμεσο κόστος, έτσι μπορεί να συμβεί και με τη βασική διαβίωση. Και λέω τώρα, γιατί παρέχουν τη δημόσια και ελεύθερα οι δρόμοι και οι υποδομές. Τέλος πάντων, ναι. Και αυτό είναι ένα ζήτημα. Τέλος πάντων, ναι. Το μέτρο θα μπορούσε να ξεκινήσει άμεσα στα από τα κατώτερα οικονομικά στρώματα που βρίσκονται στα εσωτερικά και σταδιακά θα βελτιώνουν τις συνθήκες και τα δημόσια έσοδα να επεκτείνεται. Δηλαδή, για παράδειγμα, δεν θα τον να μου αφήνει την κέτη να πεινάει. Καλά, και δεν πεινάει και δεν τρώει, τέλος πάντων.
παίζει. Είναι δυνατόν να ζητάς από το Gate να σου δώσει λεφτά για την ΔΕΗ, ξέρω εγώ, που δεν είναι να φάει. Εντάξει. Είναι λίγο παράλογο, ξέρεις. Ολόκληρο κορυφαίο λέγεται έτσι. Εκμετάλλευσε τον έξι ποτή που είχε πάντα επειδή δεν ξεπεράσαμε τις ωραίες συνήθειές μας όταν αναπτύξαμε τον λόγο. Ναι, ναι, και γι' αυτό που λέω Κουλόγλου δεν είμαστε ακόμα έτοιμοι. Ναι, και ήταν μια αρχική κοινωνία, η πρώτη κοινωνία. Αυτό ξεκινήσαμε και θέλουμε να φτάσουμε, ξέρω εγώ. Τέλος πάντων, Angels, να διαβάσετε. Λοιπόν, βαριά με τα καναλίω. Τι έλεγα. Ναι. Το μέθος θα μπορούσε να ξεκινήσει. Βέβαια. Ναι, οι δικαιούχοι θα μπορούσαν να διαθέτουν συγκεκριμένε ώρε τη εβδομάδα σε προγράμματα κοινωνική εργασία όπω οι φορεί, όπω η Δήμη, τα σχολεία, τα γεροκομεία, το σχολείο τροχονόμου, μπλα μπλα μπλα. Είναι κοντά να κάνει κάποιο πράγμα. Πήχε το βοήθεια στο σπίτι, ξέρω. Γιατί να πάμε στο βοήθεια στο σπίτι να έχουμε πλέον με ξέρω συμβασιούχου και να μην το κάνει εσύ τσάμπα. Τσάμπα. Μια να ζει. Να βοηθά το γέροντα που δεν μπορεί να πάει στην τουαλέτα, ξέρω εγώ. Τέλο πάντων. Για τα κατάκια που βοηθάει εκεί. Γιατί να μην θέσουμε ως κοινοφελή προσφορά το να φροντίζεις τα δέσποτα. Λέω εγώ τώρα. Μάλιστα, Κέιτ. Ενδιαφέρον πράγματα. Λες. Δεν σπάω λοιπόν τι λέγαμε. Παρεξήγηση των αρχικών ιδιών. Ναι, καλά, εντάξει, πότε με ό,τι πεις. Αν έχει και τι να πεις. Λοιπόν, τι πέγαμε. Στο κόμμα των Πειρατών Ελλάδος πιστεύουμε ότι η συντηρητική πλειοψηφία των προσώπων θα βοηθήσουν. Θα χρησιμοποιήσουν το βασικό εισόδημα επενδύσεων ως βάση για την ανάπτυξη του οικονομικού και κοινωνικού δυναμικού τους. Θα διαβάζουν, θα εκπαιδευτούν, θα ασχοληθούν με τον αθλητισμό. Έσπανε, αθλητισμό δεν μ' αρέσει εμένα ως λέξη, τέλος. Θα φυλάξουν παιδιά συγγενών, θα κάνω δημοσιογραφία, blog. Θα έλεγξουν αν η δημόσια διοίκηση έχει την απαιτούμενη διαφάνεια. Θα φτιάξουν τέχνη στη μορφή που τους εκφράζει. Αυτά τα λέγαμε με τον ΟΥΡΦ το καλοκαίρι. Τέλος πάντων. Θα γράψουν ελεύθερο λογισμικό ως τα λοιπή και θα μπορούν σε άμα δεν ή ο 0-1 άμα δεν είχε να κάτσει να ψάχνει τη δουλειά του Νατάλη μπορεί να κάνει τα 150 μπάντερ ξέρω εγώ ή να κάνει γραφτό όλη μέρα ξέρω εγώ. Εντάξει. Αυτά είναι βασικές τέτοιες θεωρίες. Λέω το σαν αρχικός βλάκας. Πότε με. Λοιπόν. Και εσύ αρχικώς είσαι βέβαια να πες, τι θα πεις. Μια σε πλέον μια σε κάνω, ναι. Το έχω αυτό το θέμα με την ομιλία όταν παρασύρωμαι, μιλάω λίγο και δεν καταλαβαίνω κανένας τι που λέω. Λοιπόν. Ναι. Αλλά είναι και σταλήνας ελευθεστής. Λοιπόν, κάτσε τώρα να βάλω πάλι το... Α, το γράφω και πούς του Γιάρος του Μπακαρότηνα, για. Να μα το δάτε. Στα ρώσικα. Το οποίο είναι δίκαιη οργή. Λοιπόν, να σου πει και αυτό. Να μην αφήσουμε τη δίκαιη οργή. Γιάρος Μπακαρότηνα, που λέει και ως. Μόνο με έναν αρχικό έχω ταιριάξει. Όρφη είναι. Τέλος πάντων. Μόνο τον όψον εννοώ, γενικότερα. Δεν ξέρω γιατί. Λοιπόν, επιστρέφω στη κάμερα. Λοιπόν, ξανάζω κάμερα. Ωραία. Το κάστρο του Γκρίσκαλ, λοιπόν. Αυτό που λες πρώτη έχει μια βάση. Έτσι. Και εγώ το δέχομαι ότι αυτό ότι οι Έλληνες ειδικότερα και γενικότερα οι άνθρωποι είναι ηλίθιοι. Να το πω απλά. Αλλά όλα είναι θέμα παιδείας και προπαγάνδας. Μια σωστή προπαγάνδα και μια σωστή παιδεία μπορείς να πείσεις τη βλαμμένη ψωνάρα στην καφετέρια που τη νοιάζει μόνο το λιμαρισμένο της νυχάκι ότι μπορεί να κάνει τέχνη, μπορεί να κάνει blog, ξέρω εγώ, μπορεί να ασχοληθεί με τα κοινά. Στη σημερινή κοινωνία δεν υπάρχει αυτή η προπαγάνδα, η παιδεία για να μπορούμε να έχουμε αυτό. Υπάρχει παιδεία, πάω στη ΔΑΤ και κάνω πάρτι. Τέλος πάντων, λοιπόν. Ναι, αγαπητέ μου, πω ναι, αλλά όταν βλέπεις ότι είναι επιτυχημένοι αυτοί που λένε πάω στη ΔΑΠΗ και κάνω πάρτι, με τις όποιες κοινωνικές αμοιβές έχουν τεθεί ως πρότυπα στη σύγχρονη κοινωνία, δηλαδή θα βρω μετά δουλειά, θα βρω γκόμενα, θα είμαι cool, ξέρω εγώ, έτσι. Τσάμπο ποτάκι, τέος.
Πέρσι γύρισα όλο τον κόσμο, λέω να πάω κάπου αλλού φέτος, έτσι. Λοιπόν, ξέρεις, λογικό είναι μετά να μην ασχοληθούν όλοι με κάποια κοινά, με αναρχική ιδεολογία, με κομμουνιστική ιδεολογία, με γενικότερα συζήτηση, διάλογο κτλ. Έτσι. Ορίστε, πώς θα κάνεις τέχνη σε μια κοινωνία που υπάρχει ισονομία κτλ. Και όλα πάνε καλά. Κοίτα, Τζούλια. Σε καμία κοινωνία ποτέ δεν πάνε όλα καλά. Μόνο σε μια ουτοπία πάνε όλα καλά. Και ακόμα και σε ουτοπία, βλέπε Brave New World, υπάρχουν άνθρωποι που θέλουν να κάνουν τέχνη. Δεν είναι θέμα ότι όλα πάνε καλά ή δεν πάνε όλα καλά. Τη τέχνη δεν τη γεννάει τη στιγμή. Τέχνη τη γεννά ότι κάποιος θέλει να πει κάτι. Αυτό είναι η βάση της τέχνης. Νομίζεις στην Βιέννη του Μότσαρντ υπήρχε δυστυχία στο Μότσαρντ? Όχι. Λοιπόν, τέλος πάντων, να προχωρήσω λίγο με το κόμμα των πειρατών γιατί το ξεχάσαμε. Αυτό είναι μαλακία. Τέλος πάντων, μ' αρέσει. Λοιπόν, σφασιμπίους πέρα μέσα και ειδικοί όχι θα μπορούσαν να βρουν λεπτά. Ναι. Το μέλλον αυτό αποσκοπεί απλά στην αποτροπή της φτώχειας. Το ποσό πρέπει να είναι χαμηλό ώστε να μην επιτρέπει τη συσσόρευση πλούτου. Γιατί όταν υπάρχει συσσόρευση πλούτου οι μεσοαστοί τίνουν προς το καπιταλισμό. Όλα είναι το λόγιο. Ναι. Όπως λέει και ο Κουλόπουλου, υπάρχει και το γαμίσι. Θα μιλάτε ελεύθερα για το χέσιμο και το γαμίσι. Το πιο όμορφο. Λοιπόν, πολύ φωνιαστικό των πειρατών, πιστεύουμε ότι κανείς, ούτε το κράτος, ούτε οι ιδιώτες που ίσως έχουν τη δυνατότητα, πρέπει να χειρολογούν και να κυριαρχούν τους πολίτες. Όταν οι πολίτες πρέπει να παίρνουν μια απόφαση, οφείλουν να είναι σφαιρικά πληροφορημένοι, έτσι ώστε για την εύρυθμη λειτουργία της δημοκρατίας χρειάζονται πολλά αποκεντρωμένα εξάρτητα πραγματικά ελεύθερα περιφερειακά ψηφιακά μέσα, τα οποία λειτουργούν και σε καθεστώς ελευθερίας της έκφρασης. Να μπορώ να λέω ο Πότμος είναι μαλάκας. Και να μην μπανάρει ο Πότμος. Ναι. Αυτά είναι κάποια πράγματα. Δηλαδή, μέχρι τώρα δεν νομίζω να έχουμε πει κάτι που να μην το έχουμε πει στο παλιό τρομακτικό. Τότε που τα πράγματα ήταν καλά στον πρακτικό τρόπο. Νομίζω το έχουμε πει αυτά τα θέματα. Το έχουμε αναλύσει. Βέβαια θα μου πει είναι κομμάτι από τότε αυτό, ναι, στο τρόπο. Το έχουμε εντάξει. Παρέμβαση, παρένθεση. Bombs everywhere, έτσι. Λοιπόν, παρένθεση. Όπως λέει ο Πέος, πεινάς, φάει το μασόκο της γειτονιάς. Βεβαίως θα υπάρξει, δεν το κρύβουμε. Τα λέω στο... στο intro αυτά, αλλά δεν έχει ένα intro. Το intro είναι στο 139%. Θα το δείτε στο YouTube. Λοιπόν, συμμετοχή στην ψηφιακή κοινωνία. Ναι. Μετάβαση ψηφιακή κοινωνία. Μπλα. Η δεύτερη δικτύωση πρέπει να επιτρέπει την εύκολη σύγκληση προσφοράς και ζήτησης. Τώρα και θα το πω παραπέρα εγώ να πω ότι αν έχουμε μια σωστή δικτύωση θα μπορούμε να ελέγχουμε πιο εύκολα και καλύτερα το ότι τα προϊόντα θα διατίθενται ισότιμα και ισόνομα όπως ήθελε να κάνει ο Λένιν αλλά δεν μπορούσε γιατί δεν είχε την τεχνολογία, τεχνογνωσία και να πούμε εδώ στον κύριο Νίκα μα βλέπει για το ΚΚΕ ότι χωρίς ένα ελεύθερο λογισμικό και μια ανάπτυξη ελεύθερου λογισμικού open source και τα λοιπά, δεν μπορούμε να έχουμε σωστές βάσεις δεδομένων για να μπορούμε να δανείουμε αύριο την άλλη τα αγαθά. Έτσι. Αυτά τα λέει το ΚΚΕ, τα λέει το ΚΚΕ. Τέλος πάντων. Αυτά είναι το αμφιλελευθέρων και το σοσιαλδημοκρατών. Η ελευθερία λόγου. Ναι. Τέλος πάντων. Πρέπει να σου λέει εντάξει, τι να κάνουμε. Σιγά σιγά τα περνάμε. Δεν μπορείς να πας στο Πασόκο και να του πεις για το Μάρξ. Δεν μπορείς να πας στον Πασόκο και να του πεις την άλλη μέρα να τον κάνεις να γίνει αρχικός. Δεν γίνεται. Τι να κάνουμε τώρα. Εντάξει.
Αυτά πρέπει να τα πάρουμε σιγά σιγά. Η πρακτική των αρχικών, θα γίνουν όλοι αύριο αρχικοί, δεν λειτουργεί και ούτε έχουμε χρόνο για να περιμένουμε να γίνουμε αρχικοί. Τι θα κάνουμε τώρα? Έτσι, τα έχετε τους άστεγους στους πεινασμένους. Ισχύει. Ναι, καλά από την εντάξει. Ω, καλά εντάξει, που λέει και ο Τροβαρέλος. Α, μπήκε ο στο μεσέν. Wow. Λοιπόν, η ελεύθερη ροή πληροφοριών δημιουργεί υπεύθυνου πολίτε, οι οποίοι θα είσαι θέση να υπερασπιστούν αποτελεσματικά την ελευθερία του ενάντια σε κάθε μορφή ολοκληρωτισμού. Αυτό υπάρχει στο έργο, στην ταινία Ένα Δημοταγή Πολίτη με το Μουστάκα, που λέει μόνο τα ελεύθερα καθεστώτα δημιουργούν ελεύθερου κοινωνίε και ελεύθερου πολίτε. Το έχω βάλει και στο Βιδόπουλο στο τέτοιο, λοιπόν. Στο κανάλι του Βιδόπουλου υπάρχει αυτό το κομμάτι. Θα έχει παίξει λίγο βέβαια ο Μουστάκας, άρα λέει αυτό το σωστό. Ότι χρειάζεται ελευθερία. Και λέει ελεύθεροι πολίτε. Σωστά, πληροφορημένοι ελεύθεροι πολίτε. Δεν είναι μόνο ελευθερία λόγου, αγαπητέ Πότμη. Η κατάργηση και τα λοιπά τη πατέντα και του copyright έχει πάρα πολλέ προεκτάσει. Αυτό ξέρω δύο ώρε. Δεν είναι θέμα μόνο Ιντερνετ. Έχει πάρα πολλέ προεκτάσει. Όταν λέμε να μην υπάρχει ιδιωτικότητα πληροφορία. Λοιπόν. Ελευθερία πόθου. Και αυτή είναι η προέκταση είναι. Τη κατάργηση του copyright. Η απόλυτη προέκταση της καταργήσης του copyright είναι και η νοικοσύνη. Η επικοινωνία μέσω ψηφιακών δικτύων γίνεται όλο πιο σημαντική. Για να υπάρχει ελευθερία στη χρήση του διαδικτύου από όλου το κόμμα του για υπέρτιση ουδετερότητα του διαδικτύου, net neutrality, το γνωστό, έτσι. Και τη ίση μεταχείριση για όλου του χρήστε από του διαχειριστέ του διαδικτύου. Δεν θέλω να υπονοήσω κάτι. Sorry, ξεχάστηκα. Ναι, ελευθερία στον αρχικό αδέλφο Χίτλερ. Ο αδέλφο Χίτλερ πρέπει να έχει δικαίωμα να πει ψώνου οδέου. Αλλά πρέπει να, να είναι υπεύθυνο και ο πολίτη από κάτω να καταλάβει ότι η Χιτλερ και την ΟΑΕ λένε μαλακίες. Επίσης πρέπει να έχει και μια σωστή ψυχολογική υποστήριξη ο αδέλφος Χίτλερ. Αν ο αδέλφος Χίτλερ είχε μια σωστή ψυχολογική υποστήριξη, τότε έχει υποτίθεται το που έγινε. Έτσι. Θα τα λέμε αυτά. Λοιπόν, τι λέγαμε. Αντίθετα, η παροχή πρόσβαση σε κάθε διαφορετικό πρόσωπο που εμφανίζεται για να υπηρεσκεί οικονομικών συμφερόντων. Ναι, και με να ληφθεί για όσους δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα πρόσβασης σε ψηφιακές επικοινωνίες. Και εδώ έρχεται αυτό που λέω εγώ, να έχουμε ένα κεντρικό δίκτυο υπολογιστών στο οποίο θα μπορούν να έχουν πρόσβαση όλοι οι πολίτες και το οποίο θα επιχορηγείται από το κράτος. Και όχι πολλές πισίνες, μία κεντρική πισίνα, αυτό που λέω από τον ΟΡΦ. Αλλά αυτά είναι δικά μου κομμουνιστικά θέματα. Δεν είναι με το κόμμα του Σπέρα. Πάμε και μπορούμε να τα φέρω σιγά σιγά στο τέτοιο για να τα συζητήσουμε. Αλλά απλά περιμένω το χρόνο. Τέλος πάντων, λοιπόν. Η επέκταση τη. Η επέκταση και ο εξυγχρονισμό του διαδικτύου πρέπει να εξασφαλιστεί σε βάθο του χρόνου χωρί να τεθούν σε κίνδυνο από μονοπόλια στις υποδομές της επικοινωνίας. Όπως και όλες οι υποδομές γενικότερα. Τα μονοπόλια. Και τα καρτέλ, έτσι. Λοιπόν. Πληροφοριακός αυτοκαθορισμός. Το δικαίωμα του προσώπου στον έλεγχο της κρίσης των προσωπικών του δεδομένου πρέπει να ασκηθεί. Μπλα. Βάση δεδομένων, ναι. Στη χρήση βιομετρικών δεδομένων και δεδομένων που προκύπτουν από γενετικό έλεγχο. Γενετικό έλεγχο. Ναι. Στο μέγιστο χρονικό διαστημάτιο. Ναι, μπλα. Ελευθερία διακίνηση πληροφοριών και πρόοδο κοινωνία του πολιτισμού. Απαιτεί να ελεγχιστοποιήσει των ιδρυμένων προσωπικών δεδομένων στα όρια του ελεγχιστού απαιτητού και την εκπλήρωση τη λειτουργία τη κάθε βάση δεδομένων και να εξαρτάται το έλεγχο των προσωπικών δεδομένων. Ναι. Δηλαδή να μην χρειάζεται να λέω στο Facebook ότι με λένε Γιώργο ένα Αγωστόπουλο, ξέρω εγώ. Εκτός αν δικτυωθούμε με άλλους που θέλουν να φτιάξουν ένα άλλο παράδειγμα κοινωνικής οργάνωσης, ναι.
και εδώ πάνε τα κοινωνικά δίκτυα κτλ. Τέλος πάντων, γενικά υπάρχει μια βάση. Ευχαριστώ κύριε Μουμάς και την εικόνα. Στο θέμα της δικτύωσης, έτσι. Να βάλω λίγο ένα λόλικο για να πάρω λίγο αέρα, να πιω λίγο τσάι. Θα βάλω το Λένιν. Ορίστε. Ο Λένιν λέει όχι πια πράγματα, μόνο φρέσκο. Λοιπόν. Και να πιω το λίγο τσάι. Λοιπόν. Τι δεν είναι κάτι όμορφο η ζωή στην αλληλεγγύη, η ελευθερία που κολλάει εκείνα ρε μαλάκα. Ω, καλά, εντάξει, έχω να πω εγώ σε αυτό το θέμα. Λοιπόν, συνεχίζω με το κόμμα των πειρατών. Εκπαιδεύσε μια ελεύθερη δημοκρατική κοινωνία. Όλοι έχουν δικαίωμα στην ελεύθερη πρόβαση στη γνώση, πληροφόρηση και εκπαίδευση. Μπλα 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 μπλα. Ελεύθερη πρόσβαση στην εκπαίδευση είναι απαραίτητη, ναι, κλπ. Και τα κλασικά σοσιαλοκομμουνιστικά, αρχικά, ξέρω εγώ, θέματα. Τα κάθε είδους δίδακτρα περιορίζουν την πρόσβαση στην εκπαίδευση, ως εκ τούτου απορρίπτονται κατηγορηματικά για όλους τους Έλληνες πολίτες. Δηλαδή, όχι προοδευτήρια. Πρέπει να υπάρχει πλήρης και ελεύθερη ψηφιακή πρόσβαση σε όλα τα σχολικά βιβλία και σε κάθε εκπαιδευτική βαθμίδα, καθώς και στα παραμυθινιακά συγγράμματα. Τέλος, δηλαδή να μην ξέρω εγώ που είχαμε στη σχολή, είχαμε και κάτι για νομικά μαθήματα δικαία και έπρεπε να παίρνουμε το σάκουλα. Αν ξέρετε από κομμωτινή, από το ναι. Από τον ιδιώτη ξέρω εγώ που βγάζει τα νομικά βιβλία. Βέβαια εντάξει δεν τα πληρώναμε, αλλά ξέρεις το κράτος πληρώνει τον ιδιώτη για να του δίνει τα βιβλία. Ναι, οκ. Okay. λοιπόν, το όμοια είναι δικό μας, να το πω και αυτό, θα το πούμε και αυτό. Λοιπόν. Τέλος πάντων, συνεχίζω. Α, το ξέρεις εσύ, Τζούλια, ναι. Πέραμε. Έχω κάτι άλλο. Έχουν δίκαιο θάλασσας, διεθνές. Εγώ έχω ανθρωπίνων δικαιωμάτων, ερωτικό. Βέβαια. Τέλος πάντων. Πέντε πήρα. Ποτέ δεν με ενδιαφέρει. Το τρομπακτικό είναι δικό μας, έχω παιδίσει. Το τρομπακτικό είναι δικό σας, εμείς δεν έχουμε το τρομπακτικό, οπότε στο μπούτσο μας. Μόνο φρέσκο το λίγο Λένιν. Λοιπόν, εκπαίδευση, ελεύθερη, μπλα μπλα μπλα, ναι. Το κάθε είδους ιδιαίτερα, ναι. Πρέπει να ξανασχεδιαστεί έτσι ώστε να βοηθήσει το μαθητή να αναπτύξει τα ταλέντα του, να μειώσει τις αδυναμίες του και να ανακαλύψει τα ενδιαφέροντα και δεξιότητες. Η ψηφιακή τεχνολογία προσφέρει εξαιρετική εξατομίκευση, εξατομιευμένη στη διδασκαλία. Αυτό που λέει και σε κάτι βιντεάκια με τα σχεδιάκια που κάνουν, δεν μπορώ να θυμηθώ πώς τα λένε τώρα, που λέει ότι δεν μπορούμε να έχουμε το 2012 το σύστημα του 1900 με τη βιομηχανική παραγωγή μαθητών. Ξέρεις. Η προσχολική αγωγή έχει μια κεντρική σημασία, προωθεί προσωπικά δεξιότητες και κάθε παιδί ξεκινά την εκπαίδευση του με κάτι διάδοση προϋποθέσεις, ανεξάρτητα από το κοινωνικό ή πολιτιστικό υπόβαθρο του, μπλα 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 μπλα. Ολοήμερη παιδική σταθμή, κοντά σπίτι, στο όρο εργασίας, ορίστε. Για να ρωτήσουμε γενικότερα το θέμα του κοινωνικής τέτοιας. Άλλη μια αριστερή, αρχική, γενικότερα, πτωγιά άποψη. Ψηφιακός αλφαβητισμός. Ότι πρέπει και η μάνα μου να μάθει κομπιούτερ. Ισχύει. Ακόμα και ηλικιωμένοι πρέπει να έχουν την ευκαιρία να συμμετέχουν πλήρως σε μια ψηφιακή κοινωνική ζωή. Αν το επιθυμούν. Αν το επιθυμούν φυσικά. Αν το επιθυμούν. Τέλος πάντων, αυτό δίνεται λίγο στα κομμουνιστικά μου, αλλά τέλος πάντων, εντάξει. Κάνουμε κάποιες παραχωρήσεις, ξέρετε. Για το κοινό καλό. Λοιπόν, περιβάλλον και ενεργειακή πολιτική. Υπεύθυνη διαχείριση φυσικών πόρων κτλ. Οικολογία κτλ. Για να ακούει και η ΚΕΙ, για να την πείσουμε. Αυτοί που εδώ τον γράφουν όλο αυτό το κατεβατό για το καταστατικό. Κοίτα, Τζούλια, θα σου απαντήσω αυτό το θέμα. Έχω γράψει άλλα και άλλα κατεβατά και δεν βαριόμουν γιατί είχα άξονα το γράφω, ξέρεις. Αυτή είναι η απάντησή μου στο θέμα που λέγεται τέχνη. Τέχνη δεν κάνουμε όταν θέλουμε, όταν δεν πούμε καλά η ζωή μας κτλ. Τέχνη κάνουμε όταν δεν έχουμε τι να κάνουμε, ξέρω εγώ, όταν μας έρθει η καύλα να γράψω μια μαλαγκία, ξέρω εγώ. 500 σελίδες και μαλαγκία, ξέρω εγώ. Ο Ντοστογεύσκη όταν έγραφε το Γιάννη με τη Μαρία, ξέρω εγώ, ήθελε να πει ότι δεν περνάει καλά, ξέρω εγώ. Ήθελε να πει κάποια πράγματα και τα είπε. Θα μπορούσε να γράψει, ξέρω εγώ,
όταν σκοτώσεις και έχεις τύψεις, σε τρώνε τύψεις σου και μετά παραδίνεσαι, ξέρω εγώ. Αλλά έγραψε όλο και με ιστόρημα. Λοιπόν, συνεχίζω, αυτή λίγο time. Τελειώνω. Πόσοι μείναμε? Α, 19 viewers. Ωραία. Χαίρομαι που παρόλο το LinkedIn συνεχίζω να έχω τους κλασικούς μου 19 viewers. Ναι, Τζούλια, το Jabba Internet είναι ένα κομμάτι. Όταν ξεκινάς από Jabba Internet, πας σε Jabba κατέβασμα ταινίας, ξέρω εγώ έτσι, για προσωπική σου κρίση, όχι, ή για να τελειώσεις, ξέρω εγώ, σε ένα σχολείο, ξέρω, την ταινία. Θέλω να πάω από μια ταινία, διώξω σε ένα σχολείο, ξέρω. Γιατί να μην μπορώ, ξέρω. Βέβαια, να μην μπορώ να το πουλήσω. Ισχύει. Αλλά μετά πάει σε άλλα κομμάτια τα οποία είναι πιο ουσιαστικά. Τι κατάλαβες το copyright που λέμε. Δες πάμε, λοιπόν. Περιβάλλον, μπλα μπλα μπλα, ναι. Προστασία δημοσιογράφων, bloggers και πληροφοριοδοτών. Αυτό πληροφοριοδοτών, τέλος πάντων. Θεωρούμε ότι η δημοσίευση στην κοινωνία εσωτερικών δημοσίων ή εξωτερικών πληροφοριών, όταν αυτές αποδεικνύουν παράνομες ή ανήθικες δραστηριότητες, καταχρήσεις, διαφθορά, εκμετάλλευση πιστευτικών πληροφοριών και γενικά βλάβη της κοινωνίας, αποτελεί μορφή ηθικού θάρρους και πρέπει να θαρρύνεται και να προστατεύεται. Έτσι, πιστεύουμε ότι πρέπει να βελτιωθεί η νομοθεσία για την προστασία των δημοσιογράφων και των bloggers με ταυτόχρονη πλήρη ανωνυμία και προστασία των ειδών τους. Βέβαια, εκείνη το θέμα λίγο που θα λέω καθένα στο μακρύ του κοντό του, αλλά το έχουμε αναδείξει ήδη, πιστεύω, εμείς στο παλιό τρεπακτικό και στον φρέσκο. Και αυτό το θέμα. Δεν ξέρω πώς έγινε η τύχη, ξέρω εγώ. Και τα μισά και βάρη θέματα από το καταστατικό του. Ναι, τα μισά και βάρη θέματα του καταστατικού του πειρατικού κόμματος τα έχουμε πει πριν πολύ στο τρεπακτικό. Το παλιό τρεπακτικό. Ναι, εκείνο το θέμα, ξέρω εγώ, καταρχάς, για το Ρούντο, έτσι, ήταν επώνυμη η καταγγελία. Βγήκε με το νόμο του και είπε το όνομα του αλλού. Άρα, ήδη παραβιάστηκε ανωνυμία. Είχαν πει παραβίαση ανωνυμία, έτσι. Γι' αυτό πρέπει να υπάρχει και κάποια ονόματα να υπάρχουν, ξέρω εγώ. Για την περίπτωση που ο άλλος, ο Χ, Ψ, Μαλάκας, Μάκης κτλ. Κάνει μαλακία, να μπορεί να βγει ο κόσμος και να πει: όχι κύριε, κάνετε μαλακίες, πρέπει να σας γαμίσουμε. Κρεμάλα, ξέρω εγώ, λέω εγώ τώρα. Τομέα των χωραφιών. Ποιο είναι το σεξουαλικό τομέα των χωραφιών? Τέλος πάντων. Γενικότερα αυτά είναι κάποια θέματα τα οποία τα έχουμε αναλύσει πολύ στο πρακτικό. Θέλω. Με την πρόκληση των ορίων της ελευθερίας του λόγου κτλ. Και μέχρι που φτάνει και που δεν φτάνει κτλ. Τα έχουμε αναλύσει πολύ αυτά τα θέματα. Τέλος πάντων. Τα μαρούλια είναι κάτι από τα γαλλιά, μεγαλώνουν. Τα πρόσωπα αποφασίζουν η ελληνική κοινωνία αντιμετωπίζει και θα αντιμετωπίσει ακόμα πολλές προκλήσεις και κάθε ζήτημα που δίθεται. Η επίσημη θέση του κόμματος προκύπτει μετά από ηλεκτρονική διαβούλευση των μελών του κόμματος, σαν να λέμε συνέβη στο chat. Ναι. Το κόμμα των πειρατών υποστηρίζει τη λήψη των τελικών αποφάσεων από όλη την κοινωνία, από κάθε πρόσωπο χωριστά και αγωνείται για να φτάνει η ενημέρωση σε όλους, ώστε να λαμβάνονται ενημερωμένες αποφάσεις, για να υπάρχουν οι ψηφιακές πλατφόρμες που θα επιτρέπουν στα πρόσωπα να εκφράζουν τη γνώμη τους για κάθε ζήτημα που τίθεται. Να μπορώ να πω τη μαλακία μου. Ακόμα και αν αυτή είναι, πώς θα κατεβάσετε τελική πορνογραφία. Τέλος πάντων. Το μέλλον μας είναι η ψηφιακή άμεση δημοκρατία, η οποία ασκείται από πλήρους ενημερωμένους πολίτες σε ένα διαφανές κράτος όπου πραγματικά ισχύουν τα ανθρώπινα δικαιώματα και οι συνταγματικές ελευθερίες προς όφελος όλης της ελληνικής κοινωνίας. Έτσι. Αυτό πιστεύω λίγο, εντάξει, δεν χρειάζεται να πω κάτι άλλο. Κάτσε και θα διάβασα όλο το τέτοιο. Δεν μπορεί να πει κάποιος τώρα ότι δεν το έχω διαβάσει και ξέρω τι. Δεν φτάνει, εντάξει. Έχουν και ένα φόρουμ, μπορεί να πει στο φόρουμ να τα πείτε, να τρολάρετε, ξέρω τι θέλετε να κάνετε. Εγώ το βλέπω και το στηρίζω, ξέρω ότι αυτά τα λέμε δύο χρόνια κοντά. Εντάξει, δεν διαφωνώ κάπου, ξέρεις. Ένα Σοβιέτ. Ναι, κοίτα, αυτά Νίκ, κατάλαβες. Γι' αυτό έλεγα στον Άλεγα το γιατρό το τέτοιο που έχουμε, που είναι κουκουέ, ότι δεν είναι νεοφιλελεύθεροι, γιατί δεν είναι σαν την τώρα, ξέρω εγώ, το άκουσα και αυτή τη μαλακία. Επιστρέφω με το φάει τη φάτσα μου. Λοιπόν.
είναι κάποια πράγματα που συζητούνται έτσι. Εφόσον όλη η κοινωνία συζητά, αν μπορεί σωστά να πει κάποια πράγματα τα οποία είναι είτε κομμουνιστικά είτε αναρχικά, είτε να πει αποφασίσει στα δικά του, άρα να μπορεί να φέρει ένα σωστό αντίλογο έτσι, και να ακουστούν όλε τι απόψει. Βέβαια, θέλω να ξέρει πώ να το πει έτσι. Δηλαδή, με το να βγάζουμε προκηρύξει και ανακοινώσει 5 μέτρα του Λόντου και την Τρίτη, δεν διαβάζει κανένα. Πρέπει να πει πιο περιεκτικά. Εντάξει. Λοιπόν. Τέλο πάντων, αυτά πιστεύω τα πάμε. Να κάνουμε παρέμβαση με όλο το τροπατικό κτλ. Έχω ξαναπεί ότι μπορούμε να κάνουμε μια πολύ απλή λύση. Η πολύ απλή λύση αυτή είναι, λέγεται καλλικάτσαρη. Τα οποία είναι καλλικάτσαρη, οπότε μπορούμε να προχωρήσουμε έτσι. Αλλά τι απαιτεί αυτό? Αυτό πρέπει να απαιτεί να υπάρχει ένας χώρος κοινής αποδοχής. Για να υπάρχει χώρος κοινής αποδοχής, πρέπει να υπάρχει ένα πρόσωπο που θα ηγείται του χώρου που είναι κοινής αποδοχής. Έτσι. Π.χ. ο κύριος το Φρέσκο δεν αποδέχεται εμένα για το ΠΕΟΣ ως ρυθμιστές, διαχειριστές κτλ. Ενός χώρου κοινής αποδοχής. Εγώ και ο ΠΕΟΣ δεν θα δεχόμαστε το Φρέσκο ως το blog, τον κύριο το Φρέσκο ως ένα πρόσωπο κοινής αποδοχής, έτσι. Αλλά, έτσι. Αυτό το λέμε εμείς. Δεν το λένε η άλλη πλευρά, για όσους αναρωτιούνται. Έτσι. Εγώ το λέω. Δεν επιθυμώ να είμαι διαχειριστής αφεντικού ηγέτης σε κάτι. Επιθυμώ να λέω την άποψή μου και όσο δυνατόν να μπορώ να επηρεάζω. Αν επηρεάζω. Ναι, είναι κουκουέ στον τρόπο το Φρέσκο. Ισχύει. Είναι τροσκιστικό τέτοιο. Είναι όπως το τρόσκι που έφυγε από τη Σοβιετική Ένωση. Ξέρεις, είναι αυτό το στυλ. Δεν τον έδιωξε κανένας. Αλλά δεν μπορούσε να μείνει. Πλέον. Το έχω ξαναπεί αυτό. Λοιπόν, τέλος πάντων. Θα σας εξήγησα τι είναι το θέμα πλέον. Το θέμα αυτό είναι πλέον. Εμείς δεν έχουμε πρόβλημα να επανενωθούμε με την παλιά πλατφόρμα. Απλά δεν δεχόμαστε την παλιά ηγεσία της πλατφόρμας. Γιατί δεν είναι αξιόπιστη πλέον. Να τα λέμε αυτά. Τώρα θα περάσουμε να δούμε ένα βιντεάκι, ένα τραγουδάκι πάλι. Το βίντεο, το intro είναι στο 48%. Άρα θα το δείτε στην επόμενη φορά πιθανότατα και με το νέο intro. Ξέρεις, ναι, το τέτοιο. Τέλος πάντων, θα δούμε. Ο Ρόλφος δεν ξέρω αν μπήκε, δεν νομίζω μπήκε. Τέλος πάντων. Αυτό θα το δοκιμάσω κάποια στιγμή όταν ανεβάσω την εκπομπή, γιατί πιστεύω ότι υπόθηκαν και πέρα σωστά σοβαρά πράγματα. Ένα στόχο στο 053 της εγγραφής, οπότε έχω μιλήσει 053 λεπτά. Αυτό το ξέρει τώρα, ότι είπες ψόχους του Στρότσκες, το ξέρει τώρα, να το πούμε στην τώρα αυτό. Καταγγέλω. Λοιπόν, θα βάλω να ακούσετε τώρα το βιντεάκι, το τραγουδάκι, το οποίο μου ρίξαν το YouTube. Γιατί και καλά έχει τσόντα. Να αναφέρω ότι έχω ανεβάσει και στα βίντεο μου, στα intro μου και σε βίντεο άλλο του YouTube κτλ. Άνιμε, λόλικον, τον ατάλο και δεν έχει πέσει τίποτα. Τυχαίο, δεν νομίζω τάκι. Ας δούμε τώρα το βίντεο που μου ρίξανε. Πιστεύω, νομίζω θεωρώ, ότι κάθε ευθολογόμενο τρόλ που σέβεται τον εαυτό του πρέπει να είναι πουρετανός από την ανάποδη.
Δηλαδή κανένα σεβασμό σε τίποτα. Αυτό πρέπει να είναι η βάση, ο βασικό κανόνα κάθε τρόπο που ξέρω τον εαυτό του. Όπω κανένα σεβασμό στο ψόφο φιωφασίστα, κανένα σεβασμό στο Steve Jobs που ψόφισε, κανένα σεβασμό έτσι και π.χ. σε κάποιον το οποίο είναι έγκλειστο σε μια φυλακή. Κανένα όμω στην αισθητική. Κανένα σεβασμό στην αισθητική του άλλου. Αυτό μας έχει διδάξει το 4chan. Έτσι. Είμαι και ουρφ. Κάτσε μισό λεπτό να τον ρωτήσω αν θέλει να μπει. Μισό. Λοιπόν, δηλαδή κάνε σεβασμό στην αισθητική. Βέβαια, εδώ μπαίνουμε λίγο στο θέμα της τέχνης και παράνοια, το οποίο ελπίζω να το αναλύσουμε στην επόμενη εκπομπή, σε αυτή. Η σημερινή παρούσα αισθητική, δεν είναι και αισθητική. Η αισθητική αστών. Πρέπει να σέβουμε μια αισθητική αστών. Γιατί. Ωραία. Και η χειρότερη ασέβεια είναι η αδιαφορία. Το ξέρεις τον μπούτσο μου. Ναι. Μπορεί. Δεν διαφωνώ. Αλλά ο κλασικός Έλληνας άνθρωπος, γήινος και τα λοιπά, δεν γουστάρει και πολύ να βλέπει γκούρο, ξέρω, έτσι. Γι' αυτό το έριξε το 4chan, το YouTube, έτσι. Όπως λέει το, η Τζούλια, η στίχη είναι καφρή, λέμε, εντάξει, δεν είναι, εγώ τα ακούω αυτά. Ναι. Ίσως και να θα το κάνω καλύτερο, ξέρω εγώ. Ίσως και να μην με ενδιαφέρει, αλλά πλάκτω να το δυσκολαστεί, ξέρω εγώ, εντάξει. Αυτό ισχύει βέβαιος. Και δεν ξέρω αν πρέπει να ευχαριστήσω τον νους γι' αυτό. Γιατί εγώ έχω στόχο από την αρχή της εκπομπής να κλείσουν την εκπομπή και να τους λέω φασίστες. Και όντως τελικά ο ούρφος είχε βγει με αλλαγία. Δεν βέβαια λες. Αλλά και να μου κλείσει την εκπομπή, το έχω πει εγώ, θα μπορώ να κάνω εκπομπή στο TRT, στο FRT πλέον, στο Fresco Radio Television. Σύντομα FRT, FRT. Δεν ξέρω αν έχετε κάποιο σχόλιο για όσα υπόθηκαν σήμερα. Το intro είναι στο 55%. Όσοι θέλουν να το στείλω μόλις ανέβει, να μπουν μετά στο chat του Φρέσκου. Να πούμε εδώ παράλληλα ότι αν το τρομακτικό θέλει να έχει δικό του chat, είναι ελεύθερο να το κάνει. Το chat του Φρέσκου το έχουμε καταλάβει, υπάρχει το intro του Φρέσκου. Δεν νομίζω να είναι δύσκολο να κάνεις ένα νέο chat. Ξέρεις. Είναι το πλέον εύκολο πράγμα. Το τελευταίο βίντεο είναι καθαρά προσωπικό θέμα, γιατί μόνο εγώ αυτά βλέπω αυτά τα βίντεο. Αυτό το θέμα το έχω, αγαπητέ τεντές, ότι μιλάω γρήγορα, μιλάω μπερδεμένα, δεν καταλαβαίνει κανένας τι λέω. Λέω ότι όποιος θέλει να του στείλω το link του βίντεο μόλις ανέβει, το intro, να μπει στο chat του Φρέσκου. Και λέω ότι το τρομακτικό μπορεί να έχει ειδικό του chat αν θέλει. Το chat του αυτό το έχουμε καταλάβει. Δεν το δίνουμε πίσω. Αποχωριζόμαστε, ξέρεις. Και μπορούμε να κάνουμε ένα νέο chat. Είναι πάρα πολύ εύκολο. Εντάξει, μία άποψη του Φρέσκου, το Φρέσκο, να λέει ότι είναι παθέτη.
Είναι ποιο σα, αγαπητέ μου, δεν διαφωνώ με το δικαίωμά σου να έχει άποψη. Έτσι. Όχι, και. Σε κάθε επίπεδο έχει να πει τι βγαίνει έτσι και. Ναι, ναι. Κοίτα, έχω μια άποψη σε αυτό το θέμα. Έχω 20 viewers. Οι 20 viewers αυτοί τα λέμε συνήθως και chat. Οπότε ξέρουν τι λέω. Το έχω 5 φορές, ξέρω εγώ. Εντάξει. Επίσης είναι γνωστό ότι δεν σέβομαι τους viewers μου. Δεν τους υπολογίζω, ξέρεις. Οκ, Ζούλια. Επίσης έχω το θέμα ότι είμαι, ξέρω εδώ πέρα μόνος μου, ξέρω εγώ το κάνω μόνος μου όλο, οπότε δεν προλαβαίνει και πάντα να οργανωθώ και τα λοιπά. Αλλά εντάξει, έχει κάποιο πρόβλημα την εκπομπή, δεν λέω όχι, έτσι. Αλλά υπό την παρούσα η υλικοτεχνική υποδομή που έχουμε και την παρούσα κοινωνική κατάσταση, θέλω να πιστεύω ότι έχουμε ένα αξιοπρεπές επίπεδο. Δεν είναι καλό επίπεδο, δεν είναι καλό το επίπεδο της εκπομπής αυτής. Μπορούσε να είναι το καλύτερο. Αλλά τι θα χρειαζόμουν για να είναι καλύτερο αυτή της εκπομπής? Καταρχάς χρειάζομαι να βγάλω από μπροστά μου το τέτοιο, γιατί μου κόβει τη μούρη. Αν πεις και μου που τη βάζω, τι σημασία έχει? Τέλος πάντων, λοιπόν, θα χρειαζόταν να έχει ένα καλύτερο μικρόφωνο, μια καλύτερη κάμερα και κάνω δύο γκόμενες από δίπλα να μου κάνουν αέρα. Όχι, ναι. Και κάνω άνθρωπο να μιλάμε, ξέρω εγώ, πιο άμεσα, για να μπορεί να αναπτύσσεται καλύτερη επικοινωνία. Και μυαλό θέλω και εφταξία στο μυαλό. Ναι, ισχύει αυτό, ισχύει αυτό. Έχω γενικά ένα χτάρμα στο μυαλό. Ποτέ δεν κατάφερα να το οργανώσω πάρα πολύ καλά τη σκέψη μου. Αλλά εντάξει. Οπότε να βάλεις κόκκινα, κοκκάλινα γυαλιά. Είχα κοκκάλινα γυαλιά και μου σπάσανε. Τέλος πάντων, και τώρα αυτά. Και αυτά υπάρχουν. Και αφήσαμε για το pastebin εδώ. Να πατήσετε όλοι το pastebin του Q. Να πατήσετε όλοι εδώ. Εδώ που λέει πέρα το party αρχές πρόγραμμα. Θα διαβάσετε μετά μπει στο forum, να γραφτείς το... Σκατάρισα το τσάι μου. Λοιπόν, να γραφτείς στο forum. Θα βρείτε και το βιδόπουλο εκεί πέρα. Τι άλλο, και να μπείτε στο φρέσκο. Είναι πολύ καλό blog το φρέσκο. Να μπείτε στο YouTube, να πηγαίνετε στη Randall Zombie. Θα βγει το κανάλι μου, το φρέσκο, το φρέσκο, εδώ. Ένα πολύ ωραίο blog. Θυμίζει λίγο τρομακτικό. Θυμίζει το τροτικό, εντάξει, αλλά έχει διαφορετικές πινελιές, διότι η Γκέρνικα δεν φτιάχτηκε από 5 γραμμές που ενώθηκαν, αλλά από τις πινελιές του Πικάσο. Τι λέει πάλι ο άνθρωπος. Αυτά. Και τώρα μπορείτε να μπείτε, αν θέλετε, στο chat του φρέσκου. Θα στείλω τώρα το link, σε λεπτό. Μπορείτε να πω το φρέσκο, όπως μπορείτε να δείτε με το Comrad Tavarish Pasparokatov, που καπνίζει την πίπα του. Ορίστε, θα στείλω το link του chat. Αυτά, δεν έχω κάτι άλλο. Το intro δεν έχει ανέβει, γιατί θα το βάζω στο τέλος, το έχω ξανακάνει. Πλέον δεν το βάζω πουθενά, γιατί δεν ανέβηκε. Έγινε fail γενικότερα. Δεν είναι τρελιά, όχι. Το πρακτικό μου δεν είναι καθόλου τρελιά. Είναι ισχύ. Ισχύει απόλυτα. Λοιπόν, έρθει. Και αυτό είναι το link του chat. Νάτιν Φάτιν Χάρι Κλίν. Έχω βάλει και Χάρι Κλίν στο intro. Γενικά είναι ένα καλό intro αυτό το intro, αλλά δεν καταφέρω να το παίξω. Fail.
Τέσπα, αυτά. Κάτι άλλο? Όχι, δεν νομίζω. Έχουμε κάποιο άλλο θέμα να λύσουμε? Να περιμένω ένα λεπτό να μου πείτε κανένα θέμα. Έχουμε. Επίσης έχω ξεχάσει να βάλω τα γυαλιά, ρε γάμο, αυτά. Όχι, τα έχω. Και τα βάζω κάθε φορά να κάνω το πρόεδρο της κυβέρνησης. Για σήμερα η κυβέρνηση λέει ότι δεν θα κάνουμε εκλογές ποτέ. Αυτά. Δεν έχω κάτι να πω γενικά. Αυτό το πρόβλημα δεν έχω να πω για την κυβέρνηση, καταλαβαίνεις. Δεν θα το τάβαζα. Για τον Ολύμπικο. Το Ολύμπικο, το στάδιο Ολύμπικο. Ποιο Ολύμπικο? Λοιπόν. Ολύμπικο πλέον έτσι. Είναι το Δημήτρη μου, έσχος. Αυτή είναι η εσχρήμη, το Ολυμπιακό. Ο Ολυμπιακός, δεν ξέρω, ο Ολυμπιακός δηλώνω, αλλά δεν ξέρω τι κάνει ο Ολυμπιακός τώρα. Πραγματικά, έχω σταματήσει να ασχολούμαι. Όπως λέει και ο Night Power που θα το δούμε τώρα σε λίγο, θα κλείσουμε Night Power, μην ασχολείστε με ομάδες. Δεν αξίζει. Λοιπόν, αυτά. Κάτι άλλο όχι, άρα ναι. Πιστεύω μπορούμε να κλείσουμε. Θα βάλω τα γυαλιά για να κλείσουμε. Και καλή θέση σας. Σας βάλω ούτε Night Power να παγγέλει ποιήση. Αν το δω βέβαια με αυτή τη γυαλιά. Να, τώρα. Καλή θέση σας. Bye.